Παναγιώτης Βλάχος. Να τους εδώ. Τον Βλάγιο. Αποστολή. Ανδρέας Ρεβέτα. Πολλές κούρσες πάνω του Βλάχου από την δεξιά πτέρυγα. Ο βασικός τερματοφύλακας ο Κουτζαβασίλης, ο Ντιόγκο, ο Καρντόσο, ο Σουάνης και ο Παρασκευαίδης. Άλλοι έξι δηλαδή ποδοσφαιριστές που λογικά θα είναι βασικοί με τον Εργοτέλη. Η προσθενή παλιά είναι πάρα πολύ καλή. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή και έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Και ανοίγει το σκορ η Κέρκυρα σε αυτή την πάρα πολύ καλή αντεπίθεση με τον Βλάχο. Τόσο σκόρερ. Ο ακραίος χαφ δηλαδή. Κάνει την διαγώνια κίνηση, κάνει το πλασέ. Είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει ο Μακρύδης. Γιωργακόπουλος. Κάθε μπαλιά είναι εξαιρετική για τον Παναγιώτη Βλάχο. Η κίνδυνη επίσης της Κασιόπη. Πλάει από τον Παναγιώτη, αλλά δίνεται καλό κοντρόλ. Παίρνει Κασιόπη. Γιορμπάς. Γρηγόρη ανάπτυξη, ανεβαίνει ο Βλάχος. Τον ακολουθεί ο Ναβάρο, ο Βλάχος περνάει να μαρκάζει ένα τριποτσέρι φάουλ. Δεν μπορούσε να το σταματήσει ο Ναβάρο. Περνάει για τον τριποτσέρι, θα μπορούσε να δει μια κάρτα εδώ βέβαια. Βλάχος. Ανεβαίνει ωραία από την πλευρά του, δεν είναι η πρώτη φορά απόψε. Φτάνει στον τριποτσέρι, θέλει να βρει τον Γιωργακόπουλο. Γιορμπάς. Ένα ακόμα ανέβασμα του Βλάχου. Μαζί τον Ναβάρο, σέντρα του Βλάχου έξω. Πολλές κούρσες πάνε του Βλάχου από τη δεξιά πτέρυγα της Κασιόπης. Εδώ βλέπουμε πώς γλιστράει ο Μοσχονάς και παραλίγο θα ο Ραμπατζής. Και θέλει να παίξει γρήγορα προς τον Μακρύδη. Ο Βλάχος είναι διορθώνω που αλλάζει ψάχνει. Βλάχος. Σέντρα του Ζορμπά επί... Αφού δούμε αυτήν την επιθετική προσπάθεια με τον Κοτάκη να δίνει για τον Μακρύδη, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, δεν είχε πρόβλημα. Όσο και όσο είναι στον αγωνιστικό χώρο, ότι δεν έχουν άγχος. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό απόψε. Σωστό, σωστό. Ο 25χρονος Παλασί, η πάσα του Λούντ για τον Ατζαγκούν. Ο Ατζαγκούν είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έχει την επιλογή της πάσας. Προσπάθησε να βγάλει ξανά για τον Λούντ, δεν πέρασε. Ο 20χρονος Μεντής, ο 20χρονος Κοτάτης, 21 ετών Γιωργακόπουλος, 21 ετών Κρητικός. Μια νεανική ομάδα, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Η σέντρα πάλι χρειάζεται. Ανδρέας Ρεβέτα. Ο Κοτάτης εξωστρακίζεται. Η Κέρκυρα που δοκίμασε να βγάλει αντεπίθεση δεν τα κατάφερε. Γιατί βγήκε ο Ταβλαρίδης σωστά από την αμυνά του και έκλειψε. Και έκανε τη μεταβίβαση για τον Ατζαγκούν. Κομή. Πέρασε από τον σκόρερ τον Βλάχο. Θα γίνει εκτελεστική γρήγορα τον Παναθηναϊκό. Ο Νίνης κάθετα για τον Ατζαγκούν. Ο Ατζαγκούν μπαίνει με στην περιοχή. Πάλι ο Βλάχος είναι εκεί για να κάνει κέρια το πλάγιο. Αποστολή. Πίσω στον Στέφανο Κοτσόλη. Ανοιχτό κοντρόλ του Ατζαγκούν δίνει τη δυνατότητα στο Βλάχο και να παίξει με Ατζαγκούν, Νίνη και Καλτσά σε τριάδα πίσω από τον Κλωνάριδη. Δοκιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή ο Λουτ σε μία από τις τελευταίες. Σε τριάδα πίσω από τον Κλωνάριδη. Δοκιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή ο Λουτ. Σε θέση του Βροντάρα και από εκεί και πέρα Ναγιάρ Βαλντοβαλίεφ. Βλάχο που έχει ανέβει. Θα δώσει τώρα και την μπάλα. Με τη μία η σέντρα με το δεξί από τον Βλάχο παίρνει ανάποδα άξονα και σπάει μπάλα για τους συμπαίκτες του. Εξαιρετική κάθετη πάσα για τον Βλάχο. Πολύ καλή και η σέντρα στο δεύτερο. Έρχεται από νίκη επί του Ολυμπιακού Βόλου το γύρισμα από τον Μουστόγιανη. Ο Βλάχος στη διαγώνια κάλυψη. Ακολούθησε σωστά τον Σεκολάρη και απομακρύνει Κακαράς. Και πάλι ο Βλάχος. Παναγιώτης Βλάχος. Να τους εδώ. Από τον Βίζαν. Τον Βλάχο επιστρέφει. Αμυνείται πολύ σωστά και κερδίζει ο Σεκολάρη. Ούσης. Βρεθεί στον άξονα και ο Μουστόγιανης. Ο Τεγούσης για τον Σεκολάρη. Τότε στην μπάλα ο Βλάχος κάνει καλό ματς. Θα μιλάει για τον Σμυρλή, αυτός έσπασε στον Μουστόγιανη με τη μία, αλλάζει το παιχνίδι αριστερά για τον Σεχολάρη. Και πάλι ο Βλάχος από την αριστερά είχε πάρα πολύ χώρο ο Κόντος και ζήτησε μπάλα. Ο Βλάχος τώρα.
Πέρασε από τον Τασουλή ο Βλάχος, γυρίζει προς το πέναλτι. Πολυκοσμία στην περιοχή του Φωστήρα, δύσκολα θα παίρναγε η μπάλα από εκεί. Βλάχος για τον Σουάνι. Στην προσπάθεια του Κόντου αλλά και στη συνέχεια με τον μακρινούσι του Ζορμπά που υποχρέωσε τον Γιάννη ότι να πέσει στην αριστερή του γωνία. Βλάχος. Μακράν ο κορυφαίος του Φωστήρα. Είναι τώρα ο Λύρας. Θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, γρήγορος είναι και ο Βλάχος που θα τον κρατήσει, θα πάρει και το σκί ο Παναγιώτης Βλάχος, τον βλέπετε εδώ. Περιμένει και πάλι την κίνηση του Βλάχου, αυτός είναι που κάνει τη σέντρα με το δεξίς για μπάρις, θα πάρει την κεφάλι. Με τον Πακομήτρο, με τη μία, με τον Μπουμάς αυτός για τον Παλιγιώργο, το γέμισμα με το δεξί, δεύτερο δοκάριο Βλάχος μπροστά από τον Μπουμάς. Κόρνερ της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους το 5ο λεπτό. Η ομάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις αλλά στην τελική πάσα τα χάλασε. Εξαιρετική η κίνηση από τον Βλάχο που άφησε πίσω του τον Μπουμάλ. Έχει χώρο και χρόνο για να βγάλει μια καλή σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά έξω. Δεν ξεχνιούνται έτσι δεν είναι. Συνεχώς είναι η φύση του που τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην αντίπαλη. Έχουμε πώς τον βρήκε ο Βλάχος που είχε κάνει μια κίνηση μέσα έξω. Ξεφορτώθηκε τον Μπουμάλ. Παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και δεν είχε κάνει και προπόνηση αποστόλη όπως η ώρα που θα πάρει τη θέση του βασικού μπάκαν και την έχει πάρει δύο τελευταίες ώρες. Απλά δεν θεωρείται ο βασικός μπάκαν. Θέση που τελείωσε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο ο Μπαγουιντή που είναι και πιο βαρύ κορμί θα καταφέρει να ακολουθεί τον Πτέρυγα σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ανδρεόπουλος. Κατεβάζει ο Βλάχος, θα ξεπεράσει την αντίσταση του Μπαγκουιντή. Με χαρακτηριστική άνεση θέλει να μπει και στην. Ακόμη και με αυτή την ισοπαλία, νομίζω ότι καμιά από τις δύο ομάδες δεν θα είναι δυσαρεστημένη. Βλάχος. Η σέντρα του είναι καλή, κεφαλιά από τον. Μπέριαν. Ανεβαίνει ο Βλάχος ξανά για τον Μπέριαν, ο οποίος είναι γρήγορος και καλός. Κόντος, έβγαλε ωραία για τον Μπέριαν. Ανεβαίνει ο Βλάχος ξανά. Σέντρα από τον Βλάχο. Ο Μπέριαν θα χάσει την μπάλα και θα έρθει να κάνει ό,τι δεν κατάφερε. Προσπάθεια του Μπέριαν. Ανεβαίνει ο Βλάχος. Βρήκε περισσότερο αέρα. Η μπαλέφα. Βάλε το πόδι του Μπέριαν. Δεν μπόρεσε να σουτάρει προς την εστία όπως θα ήθελε. Αυτή τη φορά ο Βλάχος πήρε τη μονομαχία. Δάλλας. Γαρουφαλιάς. Κέρκυρα, τρεις για τον Φωστήρα. Ωραία προσπάθεια από τον Κίνο. Θα δει τον Λύρα. Και πάλι ο Βλάχος θα βγει πρώτος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Βλάχο. Πέρασε ο Βλάχος. Και φάουλ. Σωστό σφυρίγμα τον τράβηξε ο Τηλιανίδης. Κλέβει ο Κόντος όχι καλά. Επιμένει εκεί ο Βλάχος. Πέρασε την μπάλα. Βλάχος για τη σέντρα χαμηλά δεν φτάνει στο Γεωργακόπουλο. Κινησίες του εκτελέσει και γρήγορα. Βλάχος μένει πάλι όρθιος. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας. Καραδέμητρος σώζει ο Κολίτσι. Ωραία κίνηση από τον Βλάχο ο οποίος δύο φορές σε πελά. Βλάχος. Μπεριάν. Βλάχος. Περνάει ο αμυντικός Κέρκυρας. Μένει όρθιος. Κόβεται τελικά από τον Κοντέον. Εδώ αυτές οι κόντρες. Κλέβει ο Βλάχος μπροστά γρήγορα Γιώργα. Βλάχος αποσπέβει τον αντιπαλό του. Στο το πλάγιο. Αποστολή. Αντρέας Ρεβέτα. Ο Κοντάτης δεν βοηθάει τον Βλάχο όμως και το έχει διαβάσει αυτό ο Παναθηναϊκός.